Με fast track διαδικασία προωθείται το πιστοποιητικό που διαιωνίζει το καθεστώς της μη τήρησης των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλων που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε 100 νεκρών σε τεράστιο αριθμό κρουσμάτων. Επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαλλάξει από κάθε υποχρέωση λήψης μέτρων για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας που θεωρούνται κόστος από αυτήν, τις κυβερνήσεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι δε ενδεικτικό ότι την ίδια στιγμή που ο ΠΟΗ επισημαίνει ότι δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ο εμβολιασμός εμποδίζει τη μετάδοση του ιού, εσείς προχωράτε σε αυτή τη διαδικασία. Πρόκειται συνεπώς για επικίνδυνο εργαλείο σε βάρος της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού, που υλοποιεί την απέτηση των ομίλων των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού, στο έδαφος βεβαίως φοδρών ανταγωνισμών με Ηνωμένες Πολιτείες, με Κίνα και Ρωσία, γύρω από τα εμβόλια και την ψηφιακή αγορά. Είμαστε ενάντια στο πιστοποιητικό και γιατί επίσης προστίθεται ένας ακόμα μηχανισμός ψηφιακού φακελώματος με τη μαζική συλλογή, εμπορική επεξεργασία και αξιοποίηση ιατρικών και άλλων δεδομένων από Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη, εργοδότες και ομίλους, που έρχεται για να μείνει αυτούσιο ή σαν μια βάση για την όποια παραλλαγή του, παραβιάζοντας κατάφορα θεμελιώδη δικαιώματα των λαών.